όσα βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής το 2021 στην Κύπρο, αποκαλύπτει καθιερωμένη ετήσια δημοσιοποίηση από την Google. Στο επίκεντρο των αναζητήσεων βρέθηκε για άλλη μια χρονιά θεματική που σχετίζεται με τον COVID-19. Ο λόγος φέτος για τον εμβολιασμό, καθώς αποτελεί το συχνότερο κλικ των Κυπρίων πολιτών. Θέμα που συζητήθηκε και αναλύθηκε από χιλιάδες από εμάς, δεν θα μπορούσε να κατέχει μικρότερη θέση από τη θέση πρωταθλητή. Ψάξαμε στον Google για κορονοϊόν, θέματα πανεπιστημίου για να ενημερωθούμε για τα μαθήματα μας, νέα, τάσεις. Ψάξαμε τι μπορούμε να κάνουμε με την τρίτη δόση, ναι, αν μπορούμε να πιένουμε, κατά πόσο είναι απαραίτητη. Cyprus Flight Pass, νέα τον κορονοϊό. Τη δεύτερη θέση φέτος κατέχει το σύμφωνο συμβίωσης και συγκεκριμένα η λέξη σύμφωνο. Ένα θέμα που έχει απασχολήσει χιλιάδες συμπολίτες μας. Το νομικό του πλαίσιο αλλά και η αναγνώριση που έχει ως τίτλο ήταν μερικά από αυτά που απασχόλησαν τους Κύπριους. Κάτι που σίγουρα φανερώνει την εξυγχρονιστική πρόοδο. Την τρίτη θέση κατέχει η λέξη γυμνάσιο, την τέταρτη η πύλη και την πέμπτη το ποσοστό εμβολιασμού. Και στις τρεις περιπτώσεις η θεματική δεν μπορούσε να είναι άλλη από τον κορονοϊό. Αν χρειάζεται να γίνει η τρίτη δόση, πότε χρειάζεται. Η περίοδος της καραντίνας μας δίδαξε πολλά. Ένα από αυτά είναι πως υπάρχουν πολλά όμορφα πράγματα γύρω μας που δεν χρειάζονται χρήματα. Ένα από αυτά είναι μια βόλτα στα μονοπάτια της φύσης που κρύβει το νησί μας, που αποτελεί την πρώτη ερώτηση των Κυπρίων για το 2021. Ακολουθεί ο αγροτουρισμός, η πύλη εμβολιασμού και φυσικά τα νέα μέτρα που ανακοινώνονταν κατά καιρούς αναφορικά με τον COVID-19. Άλλη μια χρονιά που φτάνει στο τέλος της μας βρίσκει πρωταγωνιστές νέων δεδομένων και δέκτες και καινούριων εμπειριών. Οι αναζητήσεις μας αναδεικνύουν τους βαθύτατους προβληματισμούς μιας κοινωνίας που παλεύει να εναρμονιστεί με τους νέους ρυθμούς που επέφερε η πανδημία. Γιατί ας σκεφτούμε όλοι πως όλα όσα ψάχνουμε στους δείκτες αναζήτησης με κάποιο τρόπο συνδέονται μεταξύ τους.